Σώσε ημάς ο αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο και ήρθε στη μνήμη μου ξανά ότι έρχομαι σε αυτή την εκδήλωση, αβίαστα ήρθε μέσα στο μυαλό μου, στη μνήμη μου, η πρώτη μου επίσκεψη στο νοσοκομείο, Κομωτινής, πριν πολλά χρόνια, το 1997, όταν συνάντησα και την κυρία Παναγιωτίδου, με την οποία συνεργαστήκαμε. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία, δημιουργήσαμε τα εξωτερικά ιατρία, είδαμε πολλούς αρρώστους, βοηθήσαμε πάρα πολύ κόσμο, συμμετείχαμε στις επισκέψεις και όλα αυτά τα κάναμε με ιδιοτέλεια. Και αυτή την ιδιοτέλεια προσπάθησα να περάσω και το πέρασα και στους επόμενους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή διακονούν το επάγγελμα στην καρδιοχειρουργική κλινική της Αλεξανδρούπολης. Θα ήθελα βέβαια και τι να θυμηθώ και το άλλο, τη συνεργασία που είχαμε και με τον το Σάββατο Τοκμακίδη. Κάναμε σπουδαίες μελέτες, συνεργαστήκαμε σαν καρδιοχειρουργική κλινική μαζί με το Σύλλογο και εξετάσαμε πάρα πολλούς αρρώστους και δημοσιεύσαμε και πολλές 4-5 εργασίες. Θα ήθελα για την καινούργια χρονιά να σας ευχηθώ υγεία, αγάπη, δύναμη, να είναι ειρηνική, να έχετε πολλές πνευματικές χαρές και πάνω απ' όλα να έχετε κάθε εκ Θεού ευλογία. Και επίσης να ευχηθώ στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν έμπνευση, δύναμη και δημιουργία, την οποία όπως αντιλήφθηκα και από αυτά που άκουσα, την δημιουργία την έχουν και στον υπέρμετρο βαθμό. Οι καρδιοπαθείς, εκτός από τις περιπέτειες που μπορεί να έχουν με την καρδιά τους, έχουν μια καρδιά η οποία χτυπά και αγαπά. Και σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής και δίνουμε αυτή την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και ευχόμαστε να μην συμβαίνουν τέτοια προβλήματα, αλλά να χαιρόμαστε όπως σήμερα, όπου είναι η κοπή της πίτας μας, της πρωτοχρονιάτικης πίτας, και είναι όλοι εδώ για να μπορέσουν να περάσουν καλύτερα. Και εύχομαι τα καλύτερα για το νέο έτος, όχι μόνο για το σύλλογό μας και τα μέλη και του φίλου μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλά προγράμματα για το 20. Θέλουμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, την οποία κάναμε στην πλατεία, να την μεθοδεύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μια άλλη διάσταση και να μπορέσει να τη δει περισσότερος κόσμος για ένα μεγαλύτερη διάρκεια. Προγραμματίζουμε ομιλίες και επειδή το θέλει ο κόσμος μας και εκδρομές, να μπορεί ο κόσμος να τον βλέπει ο ένας τον άλλο, να συζητάμε, να συμμετέχουμε και να έχει κάποια αναψυχή. Διότι έχουν ανάγκη η καρδούλα τους, αυτά το έχει ανάγκη η καρδούλα τους. Έχουμε κάνει ένα ειδικό αφιέρωμα πέρυσι, τέτοιο καιρό, αντί για πίτα, είχαμε κάνει αφιέρωμα στον Πρόεδρο. Είναι προς τιμήν και μνήμη του Προέδρου μας, τον κύριο Μιντίδη, Δημήτριο Μιντίδη, ο οποίος και του αποδώσαμε τα εύσχημα. Το νοσοκομείο το καινούριο πετύχαμε κάτι το οποίο θα είναι, που το μέλλον αυτό θα το αναγκάσει σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά θέλουμε να έχουμε μια πρωτοτυπία και μια πρωτοπορία. Όταν ο άνθρωπος πάθει κάτι και του συμβεί μια νοσηρή κατάσταση και όταν πάει στο νοσοκομείο, φεύγει υγιής λειτουργικά, αλλά δεν φεύγει υγιής τέτοια φυσική κατάσταση ώστε να μπορέσει να εργαστεί, να αποδώσει, να κάνει. Πρέπει να συνέρχεται και να είναι, ναι μεν, οργανικά θα το έλεγε το είπα, λειτουργικά, το όργανό του να έχει ρυθμιστεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί ο άλλος να προσφέρει στη ζωή, να προσφέρει στο έργο του, να δουλεύει, να παράγει, να είναι παραγωγικό μέρος της κοινωνίας και όχι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ρυθμίζουμε το ώστε να τον πληρώνουμε αυτό, αλλά να μπορεί να παράχει έργο και να πληρώνει και να συμβαίνει. Άρα, αυτό εδώ που θα γίνει, ότι οι ασθενείς
όταν φεύγουν από το νοσοκομείο δεν είναι έτοιμοι για το έργο τους. Ενώ άμα περάσουν από ένα κέντρο αποκατάστασης υλικό, θα μπορέσουν να αναρρυθμιστούν όλα αυτά, ούτως ώστε να μπορεί να βγει να είναι έτοιμος και ετοιμοπόλεμος στην κοινωνία. Δηλαδή θα κάνει φυσική κατάσταση, την άσκηση, θα μπορέσει να είναι καθαρά λειτουργικό. Θα λειτουργήσει τέτοιο κέντρο στο νέο νοσοκομείο Κομωτινής? Ναι, μας είπαν ότι θα γίνει. Ήθελαμε κάτι καλύτερο, αλλά έστω και έτσι αυτό που ξεκινάει σαν θεσμός είναι ένα ξεκίνημα.